Εμείς διαφωνούμε με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Η κυβέρνηση το έχει κάνει κανόνα, ενώ θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση. Πολιτικά δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες δικαιολογίες και γι' αυτό όχι μόνο εκφράζουμε τη διαφωνία μας, αλλά το καταγγέλουμε σαν διαδικασία αυταρχισμού που φημώνει κάθε φορέα να καλεστεί για το αντικείμενό του και να εκφράσει τη γνώμη του, τις αντιρρήσεις του, την κριτική του, αλλά και στα κόμματα ουσιαστικά περιορίζεται ο χρόνος για να διατυπώσουν την οποιαδήποτε κριτική, αλλά και προτάσεις. Αυτός ήταν ο λόγος που εχθές αποχωρήσαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την Επιτροπή, καταγγέλλοντας όλη αυτή τη διαδικασία. Και τέλος, δεν μπορεί να υπάρχει η μορφή και ο χαρακτήρας του κατεπήγοντος που είναι περιορισμένοι χρόνοι και να μας έρχονται και τροπολογίες για τις οποίες δεν μένει χρόνος ούτε καν να τοποθετηθείς. Το λέω γιατί το νομοσχέδιο αυτό αφορά 8 υπουργεία και με την τροπολογία πριν λίγα λεπτά που καταθέσατε γίνονται 9 με το Υπουργείο Γεωργίας και δεν ξέρουμε στις επόμενες ώρες τι άλλο θα συμβεί. Είναι απαράδεκτο. Κοιτάξτε, λέτε δεν είναι αυταρχισμός αυτή η διαδικασία. Όταν έρχονται 5 τροπολογίες, τις οποίες δεν τις ξέρουν οι εισηγητές, πώς θα τοποθετηθούν και την ίδια στιγμή δεν έχουν δικαίωμα δευτερολογίας μέσα από τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Άρα, φέρνετε τροπολογίες που δεν θέλετε να ακούσετε τη γνώμη, την κριτική, την αντίθεση, αν θέλετε, των άλλων κομμάτων. Αυτό κάνετε. Συνεπώς, δεν είναι το ζήτημα να τσακώνεστε ποιος έχει φέρει περισσότερα ή λιγότερα με τη μορφή του κατεπήγοντος. Η μορφή του κατεπήγοντος, ξαναλέω, πρέπει να είναι η εξαίρεση. Και εσείς τι έχετε σε αυτό το μήνα της κυβέρνησής σας? Ότι το 75% των νομοθετημάτων που φέρατε είναι με τη μορφή του κατεπήγοντος. Άρα είναι αυταρχισμός. Εμείς τι σας ζητάμε? Ζητάμε να αποσυρθούν οι τροπολογίες και να μην έρθουν. Αυτό το αίτημα βάζουμε και με ευθύνη του Προέδρου της Βουλής.